Όχι, δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξωγήινων δραστηριοτήτων, είπε από το βήμα του Λευκού Οίκου η εκπρόσωπος τύπου Καρίν Ζαν Πιέρ. Μιλώντας για το θέμα αυτό στους δημοσιογράφους, είπε χαρακτηριστικά τα εξής: «Ξέρω ότι υπήρξαν ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με αυτό, αλλά δεν υπάρχει και πάλι καμία ένδειξη εξωγήινων ή εξωγήινων δραστηριοτήτων με αυτές τις πρόσφατες καταστροφές. Ο αμερικανικός λαός θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και είναι σημαντικό για εμάς να το πούμε από εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Ο αμερικανικός στρατός κατέριψε ένα άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον την Κυριακή, το τέταρτο που στοχοποιήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις σε περίπου μία εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, ανέβηκε στο βήμα ευχαριστώντας τη Ζαν Πιέρ που ξεκαθάρισε τα πράγματα. Ο Κίρμπι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα τρία αντικείμενα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήταν μη επανδρωμένα και ότι δεν εντοπίστηκαν απειλές ή σήματα επικοινωνίας. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για τις πρόσφατες επιχειρήσεις, είπε, σημειώνοντας ότι τα αντικείμενα καταρρίφθηκαν λόγω κινδύνων εναέριας κυκλοφορίας και όχι λόγω απειλών επιτήρησης.